εδώ για την παρουσίαση του τρίτου συνεχόμενου βιβλίου που έχω κάνει για το Red Marx. Όπως ξεκίνησα για την προηγούμενη φορά, η πρώτη φράση από την παρουσίαση του βιβλίου και τον κύκλο της συζήτησης, τον οποίο υποστηρίζει αυτό το βιβλίο, πρέπει να ανήκει στη Γεωργία Στεφανοπούλου, η οποία δεν είναι εδώ τώρα, αλλά πρέπει να πω ξεκινώντας όπως την άλλη φορά ότι το βιβλίο αυτό στην εξαιρετική ποιότητα στην οποία βγήκε οφείλεται σε τεράστιο βαθμό στη δουλειά την ποιοτική και τη συνεπή της Γεωργίας Στεφανοπούλου. Και μπαίνω στην ουσία της παρουσίασης. Εδώ έχουμε μπροστά μας ένα συγγραφέα ο οποίος μας είναι γνωστός. Είναι ο κοσμοπολίτης επαναστάσεις, ο επαναστάτης Βικτόρ Σερς, ο οποίος κάποια στιγμή στο τέλος του 21 βρίσκεται στη Μόσχα, από τη Μόσχα στην Πετρούπολη, πηγαίνει και αποφάσισε. Δουλεύει για την Κομιντέρνα, έτσι δουλεύει κάτω από την επίβλεψη του Ζινόβιεφ στο τμήμα διεθνών σχέσεων, εννοείται και στο γραφείο τύπου της Κομιντέρνας. Αποφασίζει ότι η επανάσταση στη Ρωσία είναι σε μια κρίσιμη στιγμή, δεν θα επιβιώσει, αισθάνεται ότι η επανάσταση δεν θα επιβιώσει, αν, όπως φυσικά είναι και η κοινή αντίληψη πάρα πολλών πολυσεθνικών τότε, εάν δεν έχει οπωσδήποτε τη στήριξη των εργατών, των επαναστατημένων εργατών, τουλάχιστον της Κεντρικής Ευρώπης. Ζητά λοιπόν ο ίδιος από τον Ζινόβιεφ να τον στείλει ανταποκριτή στη Γερμανία. Συζητάμε για το τέλος του 1921, έτσι. Δηλαδή ήδη η Γερμανική Επανάσταση είναι ένα γεγονός εν εξελίξει. Είναι δηλαδή μια παρατεταμένη επαναστατική διαδικασία, η οποία έχει εξάρσεις, υφέσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει συνεχίζεται και είναι το κύριο εξωτερικό θέμα φυσικά το οποίο απασχολεί τους Βολσεβίκους. Αισθάνεται λοιπόν ο συγγραφέας μας ότι πρέπει να βρίσκεται στο Βερολίνο για να δουλέψει για αυτή την υπόθεση. Και πραγματί ο Ζινόβιεφ τον στέλνει ανταποκριτή της Κομιντέρνας στο Βερολίνο, όπου δουλεύει στο γραφείο τύπου παράνομος. Έχει τρία ή τέσσερα διαβατήρια, αν θυμάμαι καλά, ένα πολωνικό, ένα λιθουανικό, ένα, δεν θυμάμαι τι άλλο, ένα γερμανικό ασφαλώς, ένα βέλγικο. Είναι απίστευτη αυτή η ιστορία, αν δούμε τα μικροπράγματα, και γράφει με το ψευδόνυμο Ερ Αλμπέρ. Αυτό είναι ένα ψευδόνυμο το οποίο χρησιμοποιεί στην αρθρογραφία του και στις ανταποκρίσεις του που γράφει για την Κομιντέρνα. Το γραφείο και το ύμπρακο της Κομιντέρνας στο Βερολίνο ετοιμάζει υλικό σε τρεις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, για τον παγκόσμιο, το διεθνή, κομμουνιστικό και σοσιαλιστικό τύπο της εποχής, έτσι. Και τα άρθρα του Σερς φτάνουν παντού. Πάει αυτά λοιπόν στο Βερολίνο. Ωραία. Ένα κομμά, ένα τμήμα, μια συλλογή από τις ανταποκρίσεις που έχει στείλει ο Σερς εκείνη την περίοδο που έχει γράψει για την Κομιντέρνα, συγκέντρωσε. Πολύ αργότερα ο επιμελητής του βιβλίου, ο οποίος είναι ο Άγγλος Ιαν Μπίρτσερ, συγκέντρωσε αυτό τον τόπο. Τις έχει συγκεντρώσει με πολύ μεγάλη επιτυχία και με μια σειρά και με μια υποστήριξη σχολιασμού, η οποία κάνει το βιβλίο, αντί να είναι μια συλλογή ξεκομμένων ανταποκρίσεων, του δίνει μια συνοχή και στην ουσία έχουμε εδώ πέρα ένα συνδυασμό ζωντανών μαρτυριών από την περίοδο 22-23 της Γερμανίας, έτσι, και ταυτόχρονα είναι έτσι οργανωμένο ώστε παρακολουθεί τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Κοιτάξτε, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν βιβλία τα οποία διαβάζονται πολύ εύκολα, έτσι, περνάς και αναπνευστεί. Υπάρχουν βιβλία τα οποία μελετιούνται με χαρτί και μολύβι. Ραμπίνοβιτς, δεν μπορώ να το διαβάσει κάποιος, έτσι. Υπάρχουν βιβλία τα οποία απλώς ξεφυλίζονται και που
διαβάζει μερικά, ξαναγυρίζει σε πανέτες κλπ. Και υπάρχουν βιβλία τα οποία μένουν αιώνια στη βιβλιοθήκη μας. Ο Σέρν, αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο ανήκει στις δύο πρώτες κατηγορίες. Μετέχει στις δύο πρώτες κατηγορίες, δηλαδή διαβάζεται σε χρόνο μηδέν, ένα βράδυ, είναι τόσο συναρπαστικό, και ταυτόχρονα επανέρχεσαι με χαρτί και μολύβι και κοιτάς τις σημειώσεις του με το μελετητικό φακό, κάνει ζούγκλε, τις παρατηρήσεις του κτλ. Χαίρομαι, χαίρομαι για μια ακόμα φορά που μετάφρασα αυτό το συγγραφέα και ευχαριστώ τις εκδόσεις του ΔΕΠΑ που μου δώσαν αυτή την ευκαιρία. Και πιστεύω ότι θα το θέσετε πάρα πολύ όσο προλάβω τα κομμάτια μας και μπαίνω στο... Να δούμε γιατί ώρα να πω στο τι θα πω επί της ουσίας. Ουσιαστικά θέλω να πω λίγα λόγια για το σημείο της Γερμανικής Επανάστασης, τη φάση της Γερμανικής Επανάστασης στην οποία παρεμβαίνει ο Σέρς και αρχίζει να μιλάει για αυτή. Δηλαδή δεν την πιάνει από την αρχή. Ο Σέρς φτάνει εκεί πέρα σαν αυτό της μάρτυρας το 22. Τέλος του 21, αρχές του 22, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, δεν είναι εξακριβωμένο. Ο Μπουέ, στο μεγάλο βιβλίο για τη Γερμανική Επανάσταση, το κλασικό, λέει ότι είναι ο αναντικατάστατος χρονικογράφος της Γερμανικής Επανάστασης. Το χαρακτηρίζει αναντικατάστατο χρονικογράφο. Πολλά χρόνια μετά, όταν ο Μπουέ, ας πούμε, έχει μελετήσει τις πηγές, λέει αυτό το πράγμα. Και συμπληρώνει ότι ποιος θα μπορούσε να περάσει καλύτερα από τον Αλμπέρ, δεν ξέρει ποιος είναι ο Αλμπέρ, ακόμα δεν έχει ξακριβωθεί την ταυτότητά του. Αργότερα ο Γκρίμαν κατάλαβε ότι ο Αλμπέρ είναι ο Βικτόρ Σέρ. Ποιος θα μπορούσε καλύτερα από τον Αλμπέρ να περιγράψει το βίωμα των κομμουνιστών μαχητών μέσα σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε δηλαδή ήδη το έχουμε πάρει χαμπάρι, ας πούμε, πόσο σημαντική είναι η ματιά. Σε μια σύντομη παρουσίαση του βιβλίου που έγραψα πριν από δύο μήνες, η οποία δημοσιεύτηκε νομίζω στο περιοδικό της Κομμούνας, έχω πει λίγα λόγια, γι' αυτό δεν θα τα επαναλάβω. Θα πω μόνο τα βασικά στοιχεία της περίοδου 19-23, τα οποία πρέπει να έχουμε γενικά υπόψη μας, για να δούμε πώς παρεμβαίνει αυτό το βιβλίο και τι γίνεται. Πρώτα, όπως είπα πριν, μιλάμε για μια, όπως είπε και ο σύντροφος, μιλάμε για μια περίοδο παρατεταμένης επανάστασης, με υφέσεις, εξάρσεις, υποχωρήσεις, κορυφαία γεγονότα, αλλά δεν μιλάμε για ένα φαινόμενο στιγμιαίο. Τι έχει εκεί μέσα? Έχει τη γέννηση του κομμουνιστικού κινήματος στη Γερμανία, του ΚΑΠΕΝΤΕ, του κόμματος το οποίο εκφράζει επίσης το Κομμουνιστικό Κόμμα, και τη δημιουργία της διεθνούς παράλληλα, η οποία συνεργάζεται, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα θεμελιώδες καινούργιο στοιχείο, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι απόρρια της Γερμανικής Επανάστασης, δηλαδή το που πιέζει τους Μπολσεβίκους να βιαστούν, να φτιάξουν τη διεθνή, είναι μεταξύ άλλων το ξέσπασμα της Γερμανικής Επανάστασης και η ανάγκη να νικήσει η Γερμανική Επανάσταση για να πάρουμε ανάσα οι ίδιοι, οι οποίοι βρίσκονται σε μια δεινή κατάσταση, έτσι το ξέρουμε, σε μια δεινή κατάσταση. Οι Άγγλοι είναι στον Αρχάγγελο, τα Βρετανικά στρατεύματα είναι στον Αρχάγγελο, ο Βάγγελ είναι στην Ουκρανία, έχει καταλάβει την Ουκρανία, ο Γιούντεμιτς βρίσκεται έξω από την Πετρούπολη, η Σιβηρία είναι στον Λοτσάκ, δηλαδή οι άνθρωποι είναι και δεν είναι. Ας πούμε, κατέχουν και δεν κατέχουν την εξουσία, αγωνιούμε λοιπόν και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα του βοηθήσει και η διεθνής. Η Γερμανική Επανάσταση είναι μία σειρά χαμένων ευκαιριών και χαμένων μαχών. Το τρίτο στοιχείο της περίοδου αυτής. Το τέταρτο στοιχείο της περίοδου. Η τρομακτική ιδεολογική δύναμη της Γερμανικής Σοσιαλδημοκρατίας. Η Γερμανική Σοσιαλδημοκρατία δεν είναι μόνο το κράτος εν κράτη. Δεν είναι μόνο αυτά που είπε πριν ο σύντροφος, νομίζω, ασφαλώς είναι αυτά, εννοείται. Δηλαδή τα πανίσχυρα συνδικάτα, δηλαδή η πάσης φύσεως θεσμοί της εργατικής τάξης και των σύμμαχων στρωμάτων αυτών που δορυφορούν γύρω από την εργατική τάξη, μικρομαγαζάτες, για αυτοί που ζουν δηλαδή από την εργατική τάξη. Δεν είναι το καθεστώς μόνο
το οποίο έχει μέσα του, ας πούμε, κουβαλάει μέσα του τον Μπέρνστάιν, τον Γκάουτσκι, όλη τη μεγάλη αυτή παράδοση του καθεστωτισμού και το οποίο επίσης ψηφίζει τις πολεμικές δαπάνες του 1914, έχει και πολύ μεγάλη ιδεολογική δύναμη. Δηλαδή, ο Άρης ο Βάτερ αφήνει τη Σοσιαλδημοκρατία, ο εργάτης. Μα με τον ένα, με τον άλλο, με τον άλλο, διότι δυσκολεύεται τρομακτικά να βγει στο χειμώνα μιας άδειλης μάχης και μιας άδειλης επανάστασης. Βλέπουμε δηλαδή μια μεγάλη πλειοψηφία εργατών, η οποία μάχεται με, κάνει απεργίες, κάνει αγώνες, αλλά ταυτόχρονα δεν εγκαταλείπει τη Σοσιαλδημοκρατία. Αυτό είναι ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο θα το δούμε και το οποίο είναι θεμελιώδες, κατά τη γνώμη μου, για την έκφαση, την τελική έκφαση της γερμανικής επανάστασης, έτσι, η δύναμη της Σοσιαλδημοκρατίας. Παράλληλα με αυτό το στοιχείο είναι ότι ένα σημαντικό κομμάτι, πολύ μαχητικό, ίσως το πιο μαχητικό, των πρώην αριστερών σοσιαλδημοκρατών, σπαρτακιστών, αριστερών συνδικαλιστών κτλ. Αυτό που ονομάζουμε, που αργότερα ονομάζεται αριστεριστές τέλος πάντων της γερμανικής επανάστασης ή αριστερά, εξωθούνται προς ένα είδος εξτρεμισμού και όχι ακριβώς εξτρεμισμού, ένα είδος αυτού που χαρακτήριζε ο Πάουλ Λέβι παξικοπηματισμού. Δηλαδή, μπροστά στην φαινομενική, μπροστά στο δισταγμό, στους δισταγμούς, ας πούμε, που διαπιστώνουν αυτοί της εργατικής τάξης, τις μισές κινήσεις που δεν φτάνουν μέχρι το τέλος, αυτοί έχουν την τάση να εκβιάσουν τα πράγματα με πολύ δυναμικές ενέργειες, οι οποίες πολλές φορές, οι οποίες θεωρούν ότι τελικά θα ρίξουν το μεγάλο όγκο της εργατικής τάξης μέσα σε μια γενικευμένη εξέλιξη στη Γερμανία, η οποία θα πάρει το ξέρα και το οποίο δεν το πετυχαίνει. Έτσι. Είτε για την άκρη, είτε για διάφορους λόγους. Είναι το ένα ακόμα στοιχείο. Και έχω και δύο σημεία ακόμα για την περίοδο. Ένα πράγμα είναι ότι το καθεστώς των Μπολσεβίκων, δηλαδή η Μπολσεβίκη και η Ρωσία, μπροστά στην αγωνία της να επιβιώσει ως προλεταριακό καθεστώς, εργαλειοποιεί σε κάποιο βαθμό την γερμανική επανάσταση. Είτε, ας πούμε, έχοντας θεωρητικοποιήσει το θέμα. Δηλαδή, πεπισμένη ότι πρέπει να το κάνει, διότι έτσι είναι το σωστό γενικώς για την παγκόσμια επανάσταση, για την απελευθέρωση του προλεταριάτου και του ανθρώπου. Να κάνω εδώ μια παρεθεσούλα, έτσι, αν θέλω να σημειώσω ότι ο Σέρας λέει στις αναμνήσεις του ότι φτάνοντας για πρώτη φορά στην Πετρούπολη, παιδιά, άμα Αντώνη και Μάρκος, βάλτε μου καλαφρένο που και ο Σέρας λοιπόν όταν φτάνει στην Πετρούπολη το Γενάρη του 19, λίγο μετά τη δολοφονία της Λουξεμβούργκ, για να έχουμε μια αναλογία, την οποία μάλιστα μαθαίνει από την μετέπειτα γυναίκα του. Είναι ωραίο αυτό το ενδιαφέρον. Και έτσι κολλάει, υποτίθεται, μαζί της, δηλαδή στο πλοίο που τους πάει στο Ελσίνκι και από εκεί θα πάμε το τρένο να πάνε στη Ρωσία. Γνωρίζει την γυναίκα του, μια κοπέλα η οποία πώς τον παίρνει χαμπάρι, ότι είναι τύπος ο οποίος πάει για δικός μας άνθρωπος, πάει για κάποια δουλειά προς τα εκεί και τον πλησιάζει και του λέει, κύριε, έχω να σας πω ότι δολοφονήθηκε ο Λάδος. Το κλείνω. Λοιπόν, ωραία. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, εκεί που τους πάνε να μείνουν το βράδυ στην Πετρούπολη, ας πούμε, κάπου τους παίρνουν το σελίδι και τους βάζουν κάπου να μείνουν, ας πούμε, στην Πετρούπολη, σε μια άθλια κατάσταση, έτσι, πείνα, κρύο, Γενάρης, έλεος, δηλαδή, Σιβηρία. Λοιπόν, και υπάρχει μια καμαριέρα εκεί, ας πούμε, στο όριο, η οποία είναι συντρόφισσα, κόμματος, με τους υποδέχεται. Και λέει, είσαστε, λέει, από την Ευρώπη, λέει, ναι. Λέει, πότε θα ξεκινήσει η επανάσταση στη Γερμανία, πότε θα ξεκινήσει η επανάσταση στη Γαλλία. Η πρώτη ερώτηση που κάνει καμαριέρα. Και είναι αμήχανος ο Σέρας, και της αναγνήσεις, έτσι, ότι οι άλλοι δεν θέλω να απογοητεύσω, λέει. Και να της πω ότι είναι πολύ μακριά η επανάσταση στη Γαλλία. Άστο, άστο, δεν της λέω τίποτα, λέει. Λέω κάτι και συνεχίζω. Άρα, δηλαδή, δεν περιμένουν μόνο οι Μπολσεβίκοι. Ο κόσμος, ο κόσμος περιμένει για να είναι αυτό δικαιολογεί με έναν τρόπο και μας λέει να κατανοήσουν το γεγονός ότι οι Μπολσεβίκοι
εργαλειοποιούν. Λένε, παιδιά, τι θα τους αφήσουμε εκεί πέρα, τώρα, δηλαδή, θα μείνει στη μέση η επανάσταση γερμανική. Λοιπόν, χρειάζεται δική μας βοήθεια, θα μπούμε μέσα και αυτό ταυτόχρονα θέτει η απόσταση ανάμεσα σε αυτό και στο να θέσεις τις προτεραιότητες της γερμανικής επανάστασης, τη δική σου υπηρεσία, υπάρχει ένας θολός χώρος εδώ, το οποίο, εντάξει, μένει ανοιχτό. Ένα τελευταίο παραδείγμα, χάρη, το 1922, αμέσως μετά τη Συρία και της Γένοβας, έχουμε τη συνθήκη του Ραπάλο, κάνω μια άλλη παρένθεση εδώ, η οποία υπογράφει το πολυσυνθήκικο καθεστώς με την δημοκρατία της Βαϊμάρης, έτσι, και το οποίο αποκαθιστά εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο κτλ. Και το οποίο υπογράφεται, βέβαια, με το καθεστώς της Βαϊμάρης, ερήμην του ΚΑΠΕΝΤΕ. Έτσι, και το ΚΑΠΕΝΤΕ συμφωνεί με τα ΚΑΠΕΝΤΕ. Υπάρχει μια πολιτική η οποία απέναντι στη Γερμανία του πολυσυνθήκου καθεστώτος, η οποία είναι ερήμην των Γερμανών κομμουνιστών. Ένα τελευταίο σημείο. Η γερμανική επανάσταση, η επανάσταση σε μια χώρα σαν τη Γερμανία, έτσι, με την, από το βαθμό ανάπτυξη καπιταλισμού που είναι γνωστός και κυρίως με το βαθμό ανάπτυξης της εργατικής της τάξης, η αξιοθαύμαστη, η μοναδική, η θαυμαζόμενη από όλους σοσιαλδημοκρατία, μέσα στην οποία εκστασιάζονται οι πάντες με πρώτο το Λένιν μέχρι το 14, το 1914, έτσι, και η οποία κατά το μαρξιστικό απόδειγμα είναι η ώρα της να πάρει με εξουσία, να φύγει η εξουσία τους καπιταλιστές, να έρθει σε εμάς. Δηλαδή έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ παραγωγικές δυνάμεις, ώστε πια είναι η ώρα, σύμφωνα με το μαρξιστικό υπόδειγμα. Έρχεται αυτό το υπόδειγμα, το βασικό μαρξιστικό υπόδειγμα της μετάβασης, να μπει σε μια ορισμένη ιστορική δοκιμασία. Σταματάω εκεί. Δεν, ας πούμε, θέλω να πω περισσότερα πράγματα σε αυτό, δεν έχω να πω στο πράγμα, απλώς το σημειώνω σαν ένα σημείο το οποίο είναι, έχει πολύ τεράστιο ενδιαφέρον θεωρητικό, στο επίπεδο δηλαδή της κριτικής και της κατανόησης του ίδιου του υποδείγματος του Μάρξ. Δηλαδή ανοίγει μια συζήτηση με το Μάρξ αυτό. Και τώρα γυρίζω να πω τα βασικά, ορισμένα βασικά στοιχεία για την περίοδο από το 19 και μετά, χωρίς να κάνουμε ένα πλήρες ιστορικό με το οποίο θα χαθούμε και θα θυμόμαστε καθόλου τι γίνεται. Λοιπόν, 19 Απρίλιος, η Συμβουλιακή Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Είναι, νομίζω, ο τελευταίος σπασμός του πρώτου κύματος της Επανάστασης, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ο Λέβη αργότερα είπε, και νομίζω είναι σωστό αυτό, ότι ή το καθεστώς του Κάισερ δεν κατέρευσε, δεν γκρεμίστηκε από την Επανάσταση, κατέρευσε από τα χτυπήματα της ΣΥΦΤΑΣ και εκεί πέρα δημιουργήθηκε ένα είδος διαρχίας με τα συμβούλια. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εξωτερική δημοκρατία της Βαβάριας. Πάμε. Τον Ιούνιο υπογράφει τη συνθήκη των Βερσαλιών, είναι θεμελιώδες γεγονός στην αφήγησή μας. Των Βεσσαλίων θέτει τη Γερμανία, την ιτημένη Γερμανία, σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ελπίζανε και φανταζόντουσαν οι Γερμανοί καπιταλιστές. Οι Γερμανοί καπιταλιστές, οι οποίοι λένε, χάσαμε τον πόλεμο, θα πάμε να κάνουμε μια διαπραγμάτευση, θα πέσουμε στα μαλακά και θα προσπαθήσουμε να ξαναπάρουμε τα πάνω μας, φορτώνοντας το κόστος της ΣΥΤΑΣ βέβαια στην εργατική τάξη, με σχετικά ήπιους όρους για μας από τους ξένους. Οι Γάλλοι, ο Κλεμαντσό, είναι αποφασισμένος να τσακίσει τη Γερμανία με λοιπόν τη συνθήκη των Βερσαλίων. Εσύ είχες ένα μικρό φρένο. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, 10 λεπτά ακόμα. Εντάξει, 10 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, Αύγουστος, συντριβή της Σοβιετικής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας. Μιλάμε για το 1919. Περνάμε στο 1920, δεν επιμένω περισσότερο. Ράντεκ, τον Ιανουάριο, γίνεται γραμματέας διεθνούς ο Ράντεκ. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, θα αντικατασταθεί αργότερα από το συνόμιο, αυτό σε πρώτη φάση είναι ο Ράντεκ. Και φτάνουμε στο Μάρτιο του 1920, που είναι το πρώτο κρίσιμο γεγονός της περίοδου, μεγάλο γεγονός της περίοδου. Η απόπειρα πραξικοπήματος, το πραξικόπημα, που έμεινε στην ιστορία με το όνομα του πραξικόπημα του ΚΑΠ.
Ο Wolfgang Kapp είναι ένας πρώην υπουργός γεωργίας στην Προσία, ο οποίος είναι άνθρωπος των μεγαλογεωργικών, τον Γιούγκερ τέλος πάντων της Προσίας, και ο οποίος σε συνεργασία με αξιωματικούς, δεξιούς φυσικά αξιωματικούς της Reichswehr, αποφασίζουν τέλος πάντων με ένα κομμάτι από τη Reichswehr, είναι ο στρατός, ο γερμανικός στρατός, ο οποίος περιουσίασε τις 100.000 μετά την Ισραήλ, αποφασίζουν να κάνουν ένα πραξικόπημα να επαναφέρουν τον Γκάιτσα. Ωραία, γίνεται λοιπόν το πραξικόπημα, εκδηλώνεται στο Βερολίνο, η Bundestag, 200 βουλευτές φεύγουν, πάνε στην Λειψία, θεωρούν το πραξικόπημα πέτυχε. Καταλαμβάνεται το Βερολίνο από αυτούς. Υψώνεται η αυτοκρατορική σημαία, κατεβαίνει η σημαία της Μαϊμάρης, δηλαδή έχει επιτύχει το πραξικόπημα στο Βερολίνο και η μεγάλη συνδικαλιστική ομοσπονδία, η οποία ελέγχεται από τους σοσιαλδημοκράτες, δηλαδή η ηγεσέ της Γερμανίας τέλος πάντων της εποχής, η οποία ελέγχεται από τους σοσιαλδημοκράτες, κηρύσσει, αποφασίζει να κηρύξει γενική απεργία και να αντιμετωπίσει το πραξικόπημα με γενική απεργία και να εξοπλίσει τους εργάτες, οι σοσιαλδημοκράτες που κάνουν αυτό. Οι οποίοι ήδη έχουν όπλα, που έχουν μείνει βέβαια από το 19 κτλ. Είναι και μια απόφαση κεντρική της σοσιαλδημοκρατικής ηγεσίας σε κόντρα με διάφορους υπουργούς της σοσιαλδημοκρατίας. Λοιπόν, την ίδια στιγμή το κεντρικό όργανο, πολιτική γραμματεία, να το πούμε, η τσεντράλη λεγόμενη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γερμανίας, σε πρώτη φάση λέει ότι οι κομμουνιστές και οι εργάτες που μιλάνε με αυτούς δεν θα κουνήσουν το δαχτυλάκι τους για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Το καθεστώς το οποίο μας έσφαξε, έσφαξε τη Λούξεμπουργκ, έσφαξε τη Βαβαρία, μας φάζει, εμείς δεν θα σηκώσουμε το δαχτυλάκι να το υπερασπιστούμε. Αυτό αποδεικνύεται ένα θεμελιώδες λάθος. Δεν θα επιμείνω σε αυτό, παρότι είναι η απαρχή της μεγάλης σύγκρουσης μέσα στο K5. Ο Πάουλ Λεβί, τότε βρίσκεται στη φυλακή, δεν βρίσκεται έξω, γράφει ένα γράμμα μέσα από τη φυλακή για να το μαθαίνει, οργισμένο, το οποίο φυσικά καταδικάζει τη θέση της Τσεντράλε, την οποία η Τσεντράλε μετά αναθεωρεί μετά από λίγο, όταν βλέπει ότι απομονώνεται από τους εργάτες οι οποίοι ακολουθούν τη σοσιαλδημοκρατία και κατεβαίνουν στην απεργία, τεράστια απεργία, η οποία ακυρώνει. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό γεγονός αυτής της περίοδου. Έχουμε αλλαγή κυβέρνησης τότε και ξεκινάει, εν πάση περιπτώσει, από τότε η μεγάλη εσωτερική σύγκρουση μέσα στο κομμουνιστικό κίνημα, στο K5, ανάμεσα στην αντίληψη του Λεβί για πού κατόπινα εξελίχθηκε, ας πούμε, πήρε το όνομα ενιαίο εργατικό μέτωπο, στο ότι με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να εκβιάσουμε τα πράγματα και να μείνουμε μακριά από τις μάζες των εργατών, οι οποίες είναι έστω παγιδευμένες στη σοσιαλδημοκρατία, ότι η επανάσταση στην Γερμανία δεν θα γίνει αύριο, η κατάληψη της εξουσίας δεν θα γίνει αύριο, αλλά έχει ορίζοντα μπροστά της. Και επομένως δεν μπορεί να γίνει με πραξικόπημα, με πραξικοπηματικές κάτσεις, και δεν πρέπει να απέχουμε από αυτά. Και στην άλλη πλευρά, την οποία αργότερα ο Λένιν καταδίκασε ως αριστερής κλπ, που είναι δύο από τη Ρουτ Φίσερ και άλλους. Τώρα, φτάνουμε στις εκλογές του Ιουνίου του 1920, εκλογές για τη Βουλή, για τη Reichstag. Το S5, παρόλα αυτά, έτσι, παρότι το παξούμε, έχει τεράστιες απώλειες. Δηλαδή, ναι, μεν γίνεται το λάθος, αλλά η επανάσταση δουλεύει. Δηλαδή οι συνδύσεις αλλάζουν και αυτό καταγράφεται στα πολιτικά λόγια. Το S5 έχει τεράστιες απώλειες. Χάνει, παίρνει 6 εκατομμύρια ψήφους από 11,9 εκατομμύρια που είχε βάσει το προηγούμενο στρατό. Είναι μισή του δύναμη. Είναι τρομερό αυτό. Και το US5, δηλαδή οι ανεξάρτητοι σοσιαλδημοκράτες, παίρνουν 5 εκατομμύρια ψήφους από 2,5 που είχαν πάρει πριν. Δηλαδή έχουν μια στροφή της εργατικής τάξης σαφώς προς τα αριστερά, αλλά και προς τα δεξιά σε κάποιο βαθμό. Αλλά το κύριο όμιλο δεν γίνεται προς τα αριστερά. Δεύτερο συνέδριο της Κομιντέρν,
Σημαντικό. Δεύτερο, συνέδριο του Κομιτέ τον Ιούλιο του 20. Γιατί είναι σημαντικό? Διότι καθορίζονται με απόλυτη αυστηρότητα οι όροι για την εισδοχή κάποιου κόμματος στη διεθνή. Οι περίφημες 21 συνθήκες. Οι οποίοι είναι δρακόντιοι. Το ένα, το άλλο δεν θα. Σε σημείο που καταλαβαίνει κανείς ότι κάθε κόμμα που μπαίνει στη διεθνή πρέπει να ελέγχεται απολύτως από τη γραμματεία της διεθνούς, που στην πράξη είναι η Ρώσια επικυριακού. Έτσι. Ωραία. Στο τέλος του 1920 έχουμε εξελίξεις στο διεθνές μέτωπο, εξελίξεις στο μέτωπο της Ρωσίας. Ο Βράνκελ συντρίβεται στην Ουκρανία. Ολοκληρώνεται ο εμφύλιος πόλεμος, τέλος πάντων, στη Ρωσία σε αρκετά μεγάλο βαθμό, όχι οριστικά, έτσι, αλλά η συντριβή του Βράνκελ στην Ουκρανία είναι αποφασιστική. Εκεί έχουμε ένα θλιβερό γεγονός, το οποίο αργότερα θα παίξει τον ρόλο του. Η παρουσία σου δεν είναι σημαντικό, αλλά είναι ενδεικτικό ένα πράγμα. Ο Μπέλακουν, ο οποίος είναι επικεφαλής των στρατευμάτων, ας πούμε, των Μπολσεβίκων, οι οποίοι συντρίβουν, ας πούμε, τον Βράνκελ, πιάνει μια σειρά εχμαλών τους από το ετοιμένο, ας πούμε, στράτευμα του Βράνκελ και τους υπόσχεται ότι αν παραδοθούν, θα πάθουν τίποτα, τους αφήσει ελεύθερους. Και μετά τους εκτελεί. Και έχουμε ένα τρομερό μαύρο στίγμα από αυτόν που αργότερα ο Λένιν ονόμαζε δημόσια, έτσι, κουνεριτιές, 10 φορές βλάκα δημόσια μέσα σε συνέδρια. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο Μπέλακουν εμφανίζεται ξανά στη Γερμανία το 1923 για να είναι ανάμεσα στους οργανωτές της εξέγερσης η οποία θα γίνει ετοιμάζεται για τον Οκτώβριο του 23 σαν να προσταλώνει τους Κομιντέρνες, δηλαδή το πιο ακατάλληλο πρόσωπο από μια άποψη. Τώρα, οι αριστεροί σοσιαλδημοκράτες στο τέλος του 1920 συγχωνεύονται με το ΚΑΠΕΝΤΕ, ιδρύεται το ενιαίο Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας, το ΒΚΑΠΕΝΤΕ τέλος πάντων, με συμπροέδρους τον Λεβί και τον Ντόινιχ. Ωραία. 1921. Το 1921 επίσης έχουμε πολλά πράγματα, αν τι ώρα είναι. Έχουμε την Κωνσταντινούπολη. Έχουμε λοιπόν μετά την Κωνσταντινούπολη, έχουμε την ΕΠΟ. Έχουμε μια ριζική αλλαγή, δηλαδή το σοβιετικό καθεστώς αρχίζει και σταθεροποιείται. Έχουμε βγαίνει μπροστά μας η Κωνσταντινούπολη και εφαρμόζεται η ΜΕΠ, η οποία δίνει ανάσα στη σοβιετική οικονομία. Έτσι. Λοιπόν, 16-31 Μαρτίου, για να γυρίσει στη Γερμανία, έχουμε το περίφημο κίνημα του Μαρτίου του 1921. Τι είναι το κίνημα του Μαρτίου του 1921? Μία άκαιρη επιχείρηση, εγχείρημα κατάληψης της εξουσίας. Στην ανοσιεσία, ξεκινάει ανοσιεσία, δεν έχει σημασία πολύ μεγάλες λεπτομέρειες, είναι πολύ ενδεικτικά, εδώ έχουμε ένα τεράστιο κείμενο του Μπουρέ, το οποίο μιλάει συνέχεια αυτό το πράγμα. Σημασία έχει ότι η αποτυχία και η συντριβή αυτού του κινήματος, του εγχειρήματος κατά του άκαιρου, εγχειρήματος κατάληψης εξουσίας, έχει τεράστιες αρνητικές συνέπειες για το ΚΑΠΕΝΤΕ. Δηλαδή, εγώ θα πω, μισό λεπτό με τέτοιο χρόνο, μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία, δεδομένα δηλαδή, για το ότι... εν πάση περιπτώσει, χάνει 300.000 μέλη σε μερικές μέρες. Μένουν λιγότερο από τους μισούς. Και πρέπει να ξανακάνει μια προσπάθεια για να σταθεί στα πόδια. Ο Λεβί, με γράμμα, δημόσιο, καταγγέλει την τσεντράλε του ΚΑΠΕΝΤΕ για το εγχείρημα του Μαΐου του 21 και η τσεντράλε τον Απρίλιο τον διαγράφει. Και μάλιστα του ζητάει να παραδώσει και τη βουλευτική έδρα. Ο Λεβί έχει γράψει στο Λένιν, ο Λένιν του απαντάει, μαζί με την Τζέτκιν, του απαντάει, του λέει ναι, δίκιο έχει, αλλά κάτσε στο κόμμα, προσπαθεί να τη συμβιβάσει, να τα φέρει βόλτα. Εκεί πέρα ο Λεβί δεν δέχεται αυτό το συμβιβασμό και εκεί πέρα μπαίνουν διάφορα ερωτηματικά, την φιλολογία αναπτύσσεται. Μετά, εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει. Και
τον Απρίλιο, παρόλα αυτά, η Τσεντράλε, το κίνημα του Μαρτίου, το αποτιμάει θετικά. Αποτιμάει θετικά επίσης και ο συγγραφέας μας. Όχι για να πω ότι ο Σέρτζ υπολείπεται σε κάτι, αλλά για να έχουμε υπόψη μας ότι ο Σέρτζ είναι ο άνθρωπος της Κομιντέρνας στο Βερολίνο. Είναι ο άνθρωπος, θα φύγει από τη γραμμή της Κομιντέρνας. Όλα όσα μας λέει είναι μέσα στο πλαίσιο της γραμμής της Κομιντέρνας. Αυτό είναι εκείνο που τον κάνει πολύτιμο για τη ματιά του, παρά να έκανε μια κριτική, ο άνθρωπος από μέσα, έτσι. Εντάξει, πάμε στη συνδυάσκεψη από το τρίτο συνέδριο της Κομιντέρνας τον Ιούλιο, τελειώνουμε λοιπόν τώρα το 21. Και εκεί πέρα γίνεται δεκτή η γραμμή του Λεβί, ενώ ο Λεβί έχει αποχωρήσει, και γίνεται αποδεκτή και η άποψη, η ανοιχτή επιστολή τέλος πάντων της Ειδικάτου του Στουτγκάρντη, δεν το ανέφερα αυτό, αλλά γενικά είναι γνωστά, το λέω περίπου open letter, το οποίο εισηγείται τη γραμμή του ενίου μετώπου, αυτό τότε γίνεται δεκτό από τον Κομιντέρνα. Έτσι. Λοιπόν, στο τέλος του 21 λοιπόν, αρχές του 22, μας παίρνει από το χέρι ο συγγραφέας μας. Ο Σέρτζ. Και μας πηγαίνει μέχρι το τέλος του 23, δηλαδή το τέλος του 23 σημαίνει πρακτικά το εγχείρημα του Οκτωβρίου, του Οκτώβριου του 23, την προετοιμασία για την εξέγερση και την κατάληψη της εξουσίας με αφετηρία της Αξονία και τη Θουρυγία, η οποία ακυρώνεται την τελευταία στιγμή, διότι κρίνεται η προετοιμασία ανεπαρκής. Να πω ένα τελευταίο χαρακτηριστικό εδώ. Ο Σέρτζ, στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, λέει η αναδίκρωση δεν είναι ήττα, λέει ότι καλός τέλος πάντων έγινε με εσά και καλός και κακός, και είναι λίγο θολός στην αποτίμηση που κάνει για το κίνημα, ας πούμε, τη ματαιωμένη εξέγερση του 23. Στις αναμνήσεις όμως, τις οποίες γράφει πολύ αργότερα, είναι πάρα πολύ σαφής. Και μιλάει για όλη το τι οδήγησε εκεί, λέει ένα χαρακτηριστικό, ενώ λέει νομίζαμε ότι ήταν προετοιμασμένα, ήταν υπήρχε επαρκή στρατιωτική προετοιμασία, τόσους μήνες γινόταν, μαζευτεί τα όπλα, όλες τις πληροφορίες λέγανε ότι είμαστε εντάξει. Στέλνει η Μπολσεβίκη τον Πιατακόφ, ως στρατιωτικό εμπειρογνώμονα, να κάνει το τελευταίο τσέκ, ας το πούμε έτσι. Και ο Πιατακόφ μέσα σε δύο μέρες διαπιστώνει, όπως λέει ο ίδιος, ότι ο οπλισμός και μόνο που έχουμε δεν φτάνει ούτε για μάχη στα περίχωρα του Κιέβου. Αυτή είναι η φράση. Δηλαδή, τόσο ερειπής η προετοιμασία. Και ουσιαστικά οι Ρώσοι είναι εκείνοι που λένε σταματήστε, πάρτε το πίσω. Ωραία. Αναστέλλεται λοιπόν η εξέγερση, εκτός από αυτό για ένα καταπληκτικό λόγο, τον οποίο μόνο στην σε μια το δεν ξέρω που μπορεί να το πω όσο κανείς, δηλαδή στον Αιγελιανό, όπως την Αιγελιανή, πώς να σου πω, δολιότητα της ιστορίας, της ιστορίας, γιατί ήταν παθησικός να το μάρχιζε, για ένα καταπληκτικό λόγο, από όλη η Γερμανία δεν φτάνει στο Αμβούργο. Όπου οι άνθρωποι εκεί εργά δεν το μαθαίνουν και βγαίνουν 300 ένοπλοι να καταλάβουν το Αμβούργο. Νομίζοντας ότι εντωμεταξύ στις υπόλοιπες πόλεις θα γίνει το ίδιο, τα γνωστά, και το Αμβούργο κάθεται και παρακολουθεί με απάθεια, δηλαδή είναι λογικές, βγαίνουν στους δρόμους, τι εργαζόμενοι στη δουλειά, το μαγαζί ανοίγουν, είναι 300 τρελοί, οι οποίοι έχουν καταλάβει με δικαστήρια, οι οποίοι συμπλήγονται και σφάζονται. Τελειώνουμε εδώ. Ο Σέρτζ λέει το εξής. Μετά από αυτό, ήμουν τόσο τσακισμένος, ώστε ζήτησα από την Κομιντέρνα να με στείλει αλλού. Και πήρα το βράδυ που έμαθα τι έγινε στο Αμβούργο, το τρένο, το πρώτο τρένο για την Πράγα, μαζί με τον Έμον και τον γιο μου, και έφυγε και πήγα στην Πράγα και τις τελευταίες ανταποκρίσεις μου τις έστειλα από τη Βιέννη. Εδώ λοιπόν σας παραδείγω στο ΣΕΤ και σας παραδείγω στο Αναγνήσεις. Ευχαριστώ.